centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. Τα είχαμε πει, μαζί δεν τα είχαμε πει, όταν ξεκινούσε αυτή η διαδικασία των αιτήσεων. Ακριβώς, είχαμε πει... Σπάσαν τα κοντέρ, κύριε Ζήση, τι έγινε εδώ, σπάσαν τα κοντέρ. Η αλήθεια είναι ότι αγγίξαμε σχεδόν τον αριθμό 400 αιτήσεων. 400 αιτήσεων μόνο για την δική σας περίπτωση στα γυμνάσια. Για το Δήμο Καστοριάς. Για το Δήμο Καστοριάς, 400 αιτήσεις. Για τις 31 θέσεις. Για τις 31 θέσεις. Λοιπόν, 400 αιτήσεις. Τώρα περιμένουμε ονόματα, περιμένουμε αποτελέσματα και με πολύ μεγάλη αγωνία μας τηλεφωνούν πάρα πολλοί εδώ, κύριε Ζήση, γι' αυτό και σας πήραμε. Ποια είναι η διαδικασία, πότε θα ανακοινωθούν τα ονόματα, γιατί μέχρι τουλάχιστον σήμερα το πρωί δεν είχαν ανακοινωθεί. Θεωρώ ότι ίσως και μέχρι το μεσημέρι, πιστεύω το αργότερο αύριο θα πρέπει να ανακοινωθούν, γιατί από Δευτέρα θα πρέπει όσοι είναι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό να ξεκινήσουν να πηγαίνουν στα σχολεία. Ήδη είμαστε σε συζητήσεις και με τους διευθυντές και εκείνοι ανησυχούν γιατί δεν έχουν έρθει ακόμα οι καθαρίστριες. Κύριε Ζήση, φέτος αν πρόσεχαν μια φορά οι καθαρίστριες, φέτος πρέπει να προσέχουν 100. Αν μια φορά ήταν καθαρό πέρσι το σχολείο, φέτος πρέπει να είναι 100. Δεν πρέπει να δώσουμε στον ιό τουλάχιστον αυτό κανένα δικαίωμα, κανένα κυριολεκτικά δικαίωμα, να πλήξει τα παιδιά μας και τα σχολεία μας. Θεωρώ από τη στιγμή που θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα, όπως και πέρυσι έτσι και φέτος, οι διχόντες, καθαριστές, όποιοι είναι αυτοί, θα κάνουν τη δουλειά τους τόσο καλά. Θα πρέπει να υπερβάλλουν αυτό, εγώ θα έλεγα καλύτερα. Κοιτάξτε, ήδη υπερβάλλανε αυτό και πέρσι και φέτος θα υπερβάλλουν αυτό. Και βέβαια πάντα σε συνεργασία με το Δήμο και με τις σχολικές επιτροπές, όπου τους παρέχουμε τα πάντα από καθαριστικά, από θέματα υγιεινής, από χαρτικά, τα πάντα. Ούτως ώστε να είναι καθαρό το σχολείο και να μην έχουμε κανένα πρόβλημα. Μάλιστα. Άρα λοιπόν, οι καθαρίστες λέτε ότι θα είναι μέχρι το τέλος εβδομάδος θα ανακοινωθούν τα ονόματα, γιατί πρέπει από Δευτέρα να πάνε σχολείο. Το αργότερο αύριο το μεσημέρι θεωρώ ότι θα έχουν τελειώσει απλά. Το αργότερο αύριο πολλές... το μεσημέρι, μάλιστα. Έτσι θεωρώ εγώ. Δεν είναι κάτι το οποίο το γνωρίζω, γιατί δεν είμαι εγώ στην επιτροπή η οποία ελέγχει τα μόρια. Όχι, όχι. Γιατί αντιλαμβάνεστε ότι 400 αιτήσεις και τόσο γρήγορα πρέπει να βγουν τα αποτελέσματα, πρέπει να μην γίνει κανένα λάθος. Δυνατότητα ενστάσεων θα υπάρχει. Αυτό θα βγει από το γραφείο προσωπικού, θα βγει κάποια ανακοίνωση σχετική. Μάλιστα. Θεωρώ ότι σε όλους τους διαγωνισμούς υπάρχει δυνατότητα ενστάσεων. Από εκεί πέρα δεν νομίζω και σε αυτόν τον διαγωνισμό να μην υπάρχει δυνατότητα ενστάσεων. Μάλιστα. Γι' αυτό λέω ότι ίσως θα πρέπει μέχρι αύριο το μεσημεράκι να βγουν τα ονόματα, επειδή θα ξεκινήσουν τα σχολεία 14 Σεπτεμβρίου, σε περίπτωση κάποιων ημερών ενστάσεων για να ξεκινήσουν να. Μια διευκρίνηση μόνο. Και... δεν είστε στην επιτροπή που βγάζει τα μόρια και την μοριδότηση γενικότερα, αλλά θα βγει ο πίνακας με τους 31 είναι που θα προσληφθούν. Είχαμε ζητήσει δύο καθαρίστες παραπάνω. Έχω την εντύπωση ότι μας τις κόψαν από κάτω. Δεν μας... Τέλος πάντων. Θα ανακοινωθούν μόνο αυτά 30, τα ονόματα. 31. Μόνο αυτά τα ονόματα ή όλος ο κατάλογος των 400 με τα μόρια που έχουν. Αυτό δεν το ξέρω. Σας είπα, μπορείτε να πάρετε ένα τηλέφωνο στο Δημαρχείο, στο Γραφείο Προσωπικού. Μάλιστα. Που ξέρει την Επιτροπή ποιοι είναι και θα σας πούνε ακριβώς πώς θα είναι η διαδικασία, αν θα βγουν και τα μόρια των αποτύχων. Είναι πάντως εκπληκτικός ο αριθμός, κύριε Ζήση. Δηλαδή, 400 αιτήσεις για 31 θέσεις στον Δήμο της Καστοριάς. Εντάξει, αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχει πρόβλημα με την ανεργία. Και όλος ο κόσμος κοιτάει να βρει μια δουλειά, ούτως ώστε να ζει στην οικογένειά του. Έτσι, έτσι, κύριε Ζήση. Πραγματικά. Λοιπόν, εν αναμονή λοιπόν, επειδή μας τηλεφώνησαν πάρα πολύ γι' αυτό και σας παίρνουμε και εμείς κύριε Ζήση, πότε θα έχουμε τα αποτελέσματα για τις καθαρίστριες. Λοιπόν, εύχομαι αυτό το καλύτερο. Αυτό σας είπα, μπορείτε και με ένα τηλέφωνο τώρα στο γραφείο προσωπικού. Να το... θεωρώ ότι θα σας απαντήσει πιο συγκεκριμένα. Απλά εμείς γνωρίζουμε από πληροφορίες ότι θεωρούμε ότι μέχρι αύριο το μεσημέρι θα πρέπει να βγουν, γιατί στενεύουν και τα περιθώρια. Στενεύουν και τα περιθώρια. Μάλιστα. Ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Να είστε καλά, καλημέρα. Καλή σας ημέρα. Αυτά λοιπόν και με τον κύριο Ζήση. centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936.